Οι τιμές των ενοικίων έχουν ανέβει κατακόρυφα, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές που εκτός των αυξήσεων στις τιμές, η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει μειώσει κατακόρυφα τη διαθεσιμότητα ακινήτων προς ενοικίαση. Η παραχώρηση δωματίων στο παλαιό οικοτροφείο από τον Δήμο Ζακύνθου για δωρεάν στεγάση φοιτητών και φοιτητριών που σπουδάζουν στο τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου έρχεται να δώσει λύση σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν διαθέσιμες ούτε φοιτητικές εστίες. Φάνηκε ότι η τοπική κοινωνία της Ζακύνθου ανταποκρίθηκε πλήρως, κατανόησε το πρόβλημα και είμαστε πολύ χαρούμενοι βέβαια γι' αυτό. Ήδη το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει, επεξεργάζεται τη σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να καταθέσουν επίσης οι φοιτητές και να γίνει τελική επιλογή με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία περιλαμβάνει ο εγκεκριμένος και ισχύον κανονισμός στέγασης για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στον διαδικτυακό αέρα βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες η πλατφόρμα «Ή ενοικιάζεται» του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μέσα από αυτήν την πλατφόρμα οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τα ακίνητά τους προς ενοικίαση για τους φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μέχρι στιγμής υπάρχει σημαντική ανταπόκριση από πλευράς ιδιοκτητών. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα να εισάγονται διαρκώς καινούργια δωμάτια, κατοικίες κ.ο.κ. τα οποία μπορούν να ενοικιαστούν από τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας σε πραγματικά πολύ ρεαλιστικές τιμές, ειδικά σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου βλέπουμε να αναρτώνται δυνατότητες και εναλλακτικές στέγασεις που περιλαμβάνουν τα πάντα και τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, ακόμα και η καθαριότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Η φοιτητική στέγη παραμένει από τα μεγαλύτερα προβλήματα, με τους πριτάνεις των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να έχουν ζητήσει την λήψη μέτρων από την πολιτεία, ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ακόμα και για τα πανεπιστήμια.